Με θέμα πίσω στα δικά μα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φω στην υπόθεση του Στάθη Παναγιώτοπουλο Γιώργο Γρηγοριάδη. Είναι μαζί μου λοιπόν η έρευνα τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο. Έχει εντοπίσει τα δύο προφίλ, δύο όπω φαίνεται είναι, τα οποία χρησιμοποιούσε ο παρουσιαστή για τι ε, δουλειές που έκανε στο διαδίκτυο. Ακριβώ, Αντώνη, οι αστυνομικοί λοιπόν τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο έχουν ζητήσει από τουλάχιστον δύο sites του εξωτερικού στα οποία ο Στάτης Παναγιωτόπουλος ανέβαζε αυτά τα ροζ βίντεο να τους δώσουν πρόβα... πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ίχνη, όχι ενός όπως είπες, αλλά δύο προφίλ που σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούσε ο παρουσιαστής. Α, Αυτό το στοιχείο, Αντώνη, είναι ιδιαίτερος σημαντικό γιατί οι αστυνομικοί θα διαπιστώσουν εάν μετά την πρώτη μήνυση του 2019 που δέχτηκε για αυτή την υπόθεση, συνέχισε με το δεύτερο προφίλ να ανεβάζει Τέτοιου είδου βίντεο Σωστό. και μέχρι πριν από λίγου μήνε, σύμφωνα με πληροφορίε. Επίση, οι αστυνομικοί θα διαπιστώσουν πόσα βίντεο έχει ανεβάσει και με τα δύο προφίλ, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και δεύτερο, για πόσα χρόνια το έκανε αυτό, αλλά και εάν υπήρχε ενδεχομένω κάποιο οικονομικό όφελο. Ναι. Αξίζει τώρα εδώ να δούμε τι υποστήριξε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στις αρχές, αλλά και τι είπε η 28χρονη πρώην σύντροφός του, η οποία με τη μήνυσή της έδωσε στις δικαστικές και στις αστυνομικές αρχές το έναυσμα για να αρχίσει η έρευνα. Η 28χρονη λοιπόν είπε ότι επικοινώνησε μαζί της η πρώτη μηνύτρια και τη είπε ότι υπάρχουν βίντεο στα οποία πρωταγωνιστεί και η ίδια και έχουν ανέβει στο διαδίκτυο. Ναι. Χαρακτηριστικά είπε, με ενημέρωσε ότι υπήρχαν αρκετά επίμαχα αρχεία Πορνογραφικού περιεχομένου τα οποία αφορούσαν εμένα προσωπικά. Τα συγκεκριμένα links είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή, 21 Δεκάτου του 2021, ενεργά και αφορούν σε δύο διαφορετικά αρχεία βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο, στα οποία συμμετέχω εγώ. Από την πλευρά του τώρα, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είπε ότι δεν έχει κανένα οικονομικό οφέλος από αυτά τα βίντεο, mm -hmm. ότι τα ανέβαζε γιατί τον ικανοποιούσε να βλέπει από κάτω τα σχόλια που έλεγαν οι διάφοροι χρήστες του διαδικτύου και επίσης είπε... Τα επίμαχα αρχεία είχαν αναρτηθεί αρχικά από εμένα προσωπικά κατά το παρελθόν και πριν το έτος 2019, αλλά στη συνέχεια στους πρώτους μήνες του ίδιου έτους 2019 με δική μου πρωτοβουλία τα απέσυρα όλα από την ελόγω στο σελίδα. Δηλώνω ότι έχω μετανιώσει για τις πράξεις μου, ενώ από τότε δεν έχω κάνει το παραμικρό και ζητώ συγγνώμη από τη Μηνύτρια Αντώνη. Κύριε έρευνα σε εξέλιξε, όπως είπαμε, είπα, από τη δίωξη κλίματος. Να σε ευχαριστήσω πολύ.